Αυτή η γιορτή έχει τώρα τρίτο χρόνο που συνεχίζεται να γίνεται. Είναι μια γιορτή κρασιού που έχει προσφορά το κρασί δωρεάν στον κόσμο να πιει, να το ευχαριστηθεί, να διασκεδάσει με ζωντανή μουσική. Έχουμε επιπλέον βάλει γουρνόπουλα, θα έχουμε σταφύλι. Τα γουρνόπουλα θα είναι πάρα πολύ σε χαμηλή τιμή για να μαζέψουμε ορισμένα έξοδα που έχουμε κάνει. Το σταφύλι θα είναι προσφορά πάλι των παραγωγών της αρχαίας Νεμαίας. Το κρασί θα το προσφέρουν τα εινοποιεία της αρχαίας Νεμαίας, το οποίο θα είναι άφθονο και πολύ καλό σε ποιότητα. Και δωρεάν. Και δωρεάν. Βεβαίως, το κρασί είναι δωρεάν. Δεν έχουμε κρασί, δεν πρόκειται όταν γίνεται μία γιορτή. Οτιδήποτε και έχει την ονομασία σε ένα είδος, αυτό δεν πρέπει να πληρώνεται. Αυτό πρέπει να προσφέρεται δωρεάν. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να διασκεδάσει μαζί μας, να περάσει ωραία 4-5 ώρες όσες θέλει στο αναψυκτήριο της αρχαίας Νεμαίας. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα τους περιμένουμε, δεν θα μείνει κανένας δυσαρεστημένος. Εν τω μεταξύ θα κάνουμε μια λαχιοφόρο, η οποία θα έχει 1 ευρώ. Θα κληρώσουμε ορισμένα είδη, μια τηλεόραση και κάτι δώρα, αλλά δώρα, ναι, δώρα εκεί πέρα, για να μαζέψουμε ορισμένα χρήματα, γιατί έχουμε ορισμένες ανάγκες. Όπως γνωρίζουμε σήμερα, είναι δύσκολα ο Δήμος να μας δώσει πολλά χρήματα για ορισμένες δουλειές. Είναι περιορισμένα τα χρήματα και έτσι αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι και εμείς από εδώ με τη βοήθεια τη δικιά μας να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στο χωριό μας. Την καθαριότητα, τη συντήρηση κτηρίων, σχολικών κτηρίων, σε κάτι δρόμους που πρέπει να ανοίξουμε εδώ. Αγωνιζόμαστε πάντα, κοίταξε, με την αγάπη του κόσμου. Α, δηλαδή τα λεφτά που θέλετε να μαζέψετε θα τα κάνετε σε αυτό, σε έργα δηλαδή. Τα λεφτά ό,τι μαζέψουμε, περισσέψουμε από τη λαχιοφόρο, θα γίνουν έργα. Πρώτον, ότι έχουμε βάψει το σχολείο τώρα, το συντηρήσαμε, το βάψαμε, αλλάξαμε με το Δήμο, αλλά τα εργατικά τα πλήρωσα εγώ από την τσέπη μου. Οπότε πρέπει να μαζευτούν αυτά. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα τυχείο εδώ μέσα στο χωριό, το οποίο πάλι τα υλικά θα τα πάρουμε από το Δήμο, αλλά τα εργατικά πρέπει να τα πληρώσω εγώ. Πρέπει να τα πληρώσω εγώ. Λοιπόν, και προσπαθούμε με αυτά τα πράγματα να μαζέψουμε. Εγώ προσφέρω ό,τι μπορώ μέσα στο χωριό μου. Το αγαπάω και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσω τα 3 χρόνια που θα είμαι ακόμα πρόεδρος να φροντίζω πάντα το χωριό μου και οι επισκέπτες που θα έρχουν να ευχαριστιώνται ένα καθαρό χωριό πυρποιημένο.